ψάχναμε για πολυχώρο. Να τόσο πολυχώρος. Μπράβο ρε Βασίλη, είσαι πρώτος. Με την πρωτοβουλία του Βασίλη, του Δρακόπουλου, κοιτάτε τι έχει κάνει. Ένας ανεξάρτητος αυτόνομος χώρος, με τουαλέτες, με το μπαράκι του, με το χώρο το βοηθητικό. Το βλέπετε το χώρο. Βασίλη, πότε θα είναι έτοιμος αυτός ο χώρος? Σε λίγη μέρα. Λοιπόν, οπότε, με τη νέα, με το φθινόπωρο αρχίζουν εδώ. Θα είναι στη διάθεση του πολιτισμού της περιοχής. Μπράβο ρε Βασίλη, στη διάθεση του πολιτισμού της περιοχής, λέει ο Βασίλης. Καταλάβατε. Άρα, αγιδιοτελώς. Ανιδιοτελώς. Βέβαια. Όποιος θέλει να κάνει μια προβολή, έκθεση βιβλίου, έκθεση γραφικής, έκθεση ποιητική βραδιά. Θα το σηκώσουμε. Βεβαίως. Θα σηκώσουμε τον πολιτισμό. Η βοήθεια του Θόδωρο του Κόλια. Όχι, όλοι μαζί να πούμε και τα λοιπά. Θα κάνουμε εδώ ένα ωραίο πολιτισμό πολυχώρο. Με βραδιές ποιήσης, με βραδιές λογοτεχνίας. Έτσι δεν είναι? Με όλα αυτά. Με όλα αυτά να πούμε. Και πιστεύουμε κάτι, ρε παιδί μου, να ακούσουν εδώ τη Ζαχαρέη, οι άτιμοι. Θα ακούσουν, είναι θετικοί άνθρωποι. Υπάρχουν και θετικοί άνθρωποι. Αλλά ρε Βασίλη, και εγώ το έχω καταλάβει, παράπονο το έχουμε. Του τη Ζαχαρό δεν έχει επίπεδο, ρε παιδί μου. Πρέπει να σηκώσουμε. Απλώς ο κόσμος, ένας ποσοστό κόσμου, έχω την εντύπωση ότι έχει ενδιασμούς. Για ποιο λόγο, αλλά εμείς κάνουμε ένα φόρμα. Να το ανοίξουμε εδώ, έτσι. Μπράβο ρε Δημήτρη. Βασίλη, είσαι αξέπαινο, να πούμε χίλια συγχαρητήρια. Μπράβο. Άντε, γεια σου. Γεια σου.